Chromecast with Google TV. Δηλαδή, επί της ουσίας, έχει ένα Google TV μέσα, μια συσκευή η οποία παίζει streaming υπηρεσίε. Είμαι ο Greek Zer τη καρδιά σα και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα δούμε και θα ανοίξουμε αυτό το πέρα το κουτάκι το οποίο μου ήρθε από το u.gr. Υπάρχει συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε αντί των υπολείπων ανταγωνιστικών και θα σας τα αναφέρω όλα αυτά στην πορεία. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι εδώ πέρα και να πατήσετε εκτός από την εγγραφή και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για οτιδήποτε καινούριο περιεχόμενο ανεβαίνει. Προχωράμε λοιπόν ωστόσο κατευθείαν στο άνοιγμα αυτή τη συσκευασία, χωρί καθυστέρηση, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να το ανοίξω και να το δω, γιατί από τι φωτογραφίε φαινόταν εκπληκτικό. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Έχω εδώ πέρα το ψαλίδι που χρειάζεται για να μπορούμε να κόψουμε αυτό. Σαφώς έχω δίπλα μου και το υπέροχο κοπίδι που υποθέτω ότι θα χρειαστούμε αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα χρειαστούμε για να ανοίξουμε τη συσκευασία. Έχουμε αυτή την πολύ μικρή συσκευασία <laughs> για αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Ταραν! Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα το οποίο λέγαμε Chromecast με Google TV και όπως μπορούμε να δούμε υποστηρίζει όλες αυτές τις εφαρμογές που βλέπετε εδώ πέρα, plus μία ακόμα την οποία δεν γράφει γιατί είναι πάρα πολύ καινούργια, το Apple TV plus. Αυτό εδώ λοιπόν σαν συσκευασία δεν έχει κάτι άλλο γύρω πέραν από αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά του αμέσως μετά. Μέσα στη συσκευασία σύμφωνα με την ίδια την Google πρέπει να περιέχεται πέραν από αυτό και το τηλεχειριστήριο το οποίο έχει και φωνητικές εντολές. Εδώ θα χρειαστούμε το κοπίδι. Είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν ερχόμαστε, το ανοίγουμε, το τραβάμε. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρό τολικά. Το εγχειρίδιο. Έχει έναν αντάπτορα για ευρωπαϊκέ μπρίζε ή τουλάχιστον για τι μπρίζε που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε αυτόν εδώ πέρα τον φορτιστή, ο οποίο παρέχεται με τα αμερικάνικα τα βίσματα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αν μετακομίσουμε θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και ένα καλώδιο που είναι και αυτό USB USB-C όπως μπορούμε να δούμε για να φορτίζει. Ο φορτιστής που βλέπετε εδώ πέρα βγάζει από ό,τι είδα 5V, 1,5A, δηλαδή 7,5W. Και θα σας πω μετά και μια λεπτομέρεια που έψαξα και θα με βοηθήσει και εμένα. Επίσης έχουμε τις μπαταρίες που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο, άρα λοιπόν κλείνουμε την συσκευασία. Σας το βάζω από εδώ για να το βλέπετε. Πάμε αρχικά να ανοίξουμε το εγχειρίδιο Let's get started και μας λέει πώς ακριβώς θα συνδέσουμε. Συνδέεται στην τηλεόραση με HDMI, το δείχνει και εδώ. Ουσιαστικά μας λέει έπειτα ότι πρέπει να αλλάξουμε την είσοδο από τις στήρες στην τηλεόραση για να μπορεί να παίζει, να βάλουμε τις μπαταρίες και από εκεί και πέρα να κατεβάσουμε και το Google Home Map για να μπορέσουμε να κάνουμε την ενεργοποίηση. Στη δεύτερη σελίδα μας δείχνει το τηλεχειριστήριο και ακριβώς τι λέει επάνω για το κάθε κουμπί και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και από πίσω μας δείχνει αυτά που έχουμε δει ήδη, δηλαδή το τι περιέχει μέσα το κουτί. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Οι δύο οι μπαταρίες για να κάνουμε χρήση από αυτό. Ανοίγουμε αυτό εδώ πέρα. Θα πρέπει να βγει με κάποιον τρόπο. Έρχεται λοιπόν μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την θήκη η οποία είναι τύπου υφασμάτινη είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Εγώ για να σας πω την αλήθεια, εκ πρώτης όψεως το έχω ήδη λατρέψει. Σε άσπρο χρώμα αυτό έχουμε στην Ελλάδα. Για να σας πω την αλήθεια, νομίζω στην Αμερική έχει άλλα δύο χρώματα. Η θύρα, η HDMI, για να μπορούμε να το συνδέσουμε με την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο, το οποίο πρέπει να είναι δείγμα όσον αφορά το μέγεθος, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό. Είναι αυτό εδώ, δείτε το, και έχει πάνω και δύο πολύ συγκεκριμένα κουμπιά για να τα πατήσουμε και να ανοίξουμε τις υπηρεσίες, το YouTube όπως βλέπουμε και το Netflix. Εδώ είναι ο ήχος, εδώ είναι το home, τα υπόλοιπα για να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά θα το δούμε μαζί ούτω ή άλλως. Και από εδώ είναι που μπαίνουν οι μπαταρίες. Κάμερα λοιπόν πάλι σε μένα, επανερχόμαστε για να δούμε λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτήν εδώ και πάλι το δείχνω είναι η συσκευή, δεν έχει κάτι άλλο. Από κάτω μόνο είναι η θύρα η USB-C. Σε... Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα. Σε μέγεθο, θα σα τα διαβάζω λίγο από μέσα γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω για να σα πω την αλήθεια. Έχω τον υπολογιστή εδώ ακριβώ μπροστά μου. Έχουμε και λέμε 16,2 επί 6,1. Επί 12,5. Είναι 55 γραμμάρια, είναι δηλαδή πάρα πολύ ελαφρύ συνολικά και όντω όπως το θυμόμουν αυτό το χρώμα λέγεται Snow, βγαίνει στο Sunrise και στο Sky. Δηλαδή είναι ένα τύπου μπλε και ένα τύπου ροζ πορτοκαλί. Συνδέεται με wifi fi 802.11 AC σε συχνότητες 2.4 και 5 για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερη απόδοση. Αυτό κυρίω το λέω για την πεντάρα τη συχνότητα. Επίση συνδέεται με Bluetooth. Έχει πάνω το λειτουργικό όπω μπορούμε να υποθέσουμε, να φανταστούμε και να είμαστε σίγουροι το Android TV. Και από εκεί και πέρα, βγάζει το συγκεκριμένο, γιατί το επέλεξα επί τούτου, 4K περιεχόμενο με 60 frames per second. Και έχουμε επίσης και HDR, αλλά δεν έχουμε το απλό το HDR, έχει το HDR10, το HDR10 το Plus, που είναι το πιο καινούριο από το κομμάτι του HDR και παίζει και Dolby Vision. Έχουμε μόνο τη θύρα, την HDMI που παίζει Απευθεία στην τηλεόραση για να μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο όπω έχουμε ήδη αναφέρει και το usb c Όσον αφορά το τηλεχειριστήριο, το πλάι έχει δύο κουμπάκια που έχουν να κάνουν με τον ήχο. Άρα, από εδώ ανεβοκατεβαίνει πέραν από το μπροστά που πατάμε για να μπει κατευθείαν το μιούτ. Να επισημάνω μόνο εγώ εδώ πέρα το εξή. Γιατί πριν το αγοράσω, το έψαξα για να είμαι σίγουρο. Είχαμε δει σε προηγούμενο βίντεο ότι είχα το παλιό το hub τη Ατέτσι, το οποίο αντικατέστησα με το καινούργιο το hub που πήρε από τη του. Για ποιο λόγο σα το επισημαίνω. Κοιτούσα για να δω, γιατί ήξερα ότι αυτό δεν συνδέεται καθόλου με καλώδιο Ethernet. Κοιτούσα λοιπόν να δω κατά πόσο αυτό μπορεί με κάποια πατέντα σε εισαγωγικά να συνδεθεί με καλώδιο Ethernet για να έχουμε καλύτερη απόδοση, λιγότερο χρόνο ω προ το να φορτώσει το περιεχόμενο για να αρχίσει να παίζει. Και ανακάλυψα ότι ναι, ο τρόπο για να συνδεθεί αυτό με καλώδιο Ethernet υπάρχει, και αυτό που χρειάζεσαι είναι έναν αντάπτορα USB-C σε, σε Ethernet. Αυτό εγώ που θα κάνω θα είναι να συνδέσω αυτό το χαμπάκι το παλιό που δεν το χρησιμοποιώ με τον υπολογιστή εδώ πέρα, άρα θα μπει κατευθείαν έτσι. Θα είναι δηλαδή αυτό εδώ όπως το βλέπετε, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα συνδέσω το καλότερο το Ethernet, δεν θα κάνω χρήση του Wi-Fi, θα έχω καλύτερη απόδοση και θα έχω και πιο σταθερό δίκτυο για να μπορώ να παίζω. Για ποιο λόγο λοιπόν αγοράστηκε αυτό που είναι κάτι που σας σχολίασα και σας είπα εξ αρχής. Αγοράστηκε αυτό αντί των άλλων δύο ανταγωνιστικών, δηλαδή το Fire TV ή το Apple TV της Apple προφανώς, ενώ το Fire TV είναι της Amazon, για τους εξή λόγους. Το Fire TV που σκεφτόμουν να αγοράσω αρχικά δεν το στέλνουν στην Ελλάδα. Όταν επικοινωνήσα με την Amazon μου είπαν ότι δεν έρχεται στην Ελλάδα γιατί κάτι έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Το Apple TV ήταν η αμέσως επόμενη σκέψη μου και επιλογή μου, αλλά ψάχνοντας, 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 Κατέληξα, αφού εντόπισα και αυτό στο ίντερνετ, ότι αυτό είναι η καλύτερη επιλογή πρώτον γιατί όλοι λέγανε τα καλύτερα σχόλια όσον αφορά το συγκεκριμένο, ειδικά από τη στιγμή που και η εφαρμογή του Apple TV Plus μπήκε εδώ πέρα μέσα, αλλά κατέληξα σε αυτό γιατί, έχουν ακριβώ τα ίδια πράγματα. Εγώ προσωπικά το αγόρασα για να κάνω μόνο streaming. Δεν το αγόρασα για να παίζω παιχνίδια ή οτιδήποτε και το αγόρασα για να κάνω streaming από το Apple TV Plus στο οποίο έχω συνδρομή γιατί όλε τι υπόλοιπε φορέ έπρεπε απλά να συνδέω τον υπολογιστή. Και οι επιλογέ μου θα ήταν είτε να αγοράσω καινούργια τηλεόραση που να υποστηρίζει την εφαρμογή, είτε να αγοράσω το Apple TV ή να αγοράσω το Fire TV που όπω είπαμε δεν έρχεται ή αυτό εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν είναι το προτιμητέο από εμένα γιατί πέραν το ότι θέλω να κάνω μόνο streaming περιεχόμενο και όχι να παίζω παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο, το πήρα στην Ελλάδα ε, στα 73 ευρώ, νομίζω, κάπου εκεί. Ενώ το Apple TV, αν ήταν να το αγοράσω, θα το αγόραζα στα 240. Αυτό είναι και ο μόνο λόγο που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο γιατί θεωρούσα ότι το κόστο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα κέρδιζα. Και έτσι έγινε αυτό. Δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεν έχει κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όλε οι εφαρμογέ που παίζουν είναι αυτέ που παρέχονται από το Google TV, άρα δεν μπορώ να σα μιλήσω γιατί δεν έχω, χρησιμοποιήσει, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ για να το γνωρίζω. Πιστεύω ότι θα φανεί αντάξιο των προσδοκιών και αυτών που έχω διαβάσει γενικά. Αυτά λοιπόν από εμένα, αυτά από το Google TV. Εσεί το τονίζω και πάλι, μην παραλείψετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε καινούργιο περιεχόμενο το οποίο βγαίνει και δημοσιεύεται. Να προσέχετε να περνάτε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Να προσέχετε και τους γύρω σας. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.